Το λέω επειδή είναι ημέρες. Δεν το λέω έτσι. Δεν ανασύρω το φάκελο τίποτα. Αφορούσε το θέμα της Ιριάνας. Είναι η κοπέλα που ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή. Πήγατε εκεί, νομίζω, είχατε πάει. Βεβαίως. Δεν είχατε καλή υποδοχή. Ταλαιπωρείται. Τα ουσιαστικά να λέμε και όχι τα πιπεράτα. Τι πιπεράτα. Λέω λοιπόν, αυτό το κορίτσι ταλαιπωρείται και θυμάμαι ότι η ταλαιπωρία ξεκίνησε από μια επισήμανση του κυρίου Δένδια σε ένα non-paper. Νομίζω λίγο με στοχοποιεί ο κύριος Φίλης. Ή το ακούω λάθος. Όχι, καθόλου. Ή το ακούω λάθος. Όχι, ήρθε στη συζήτηση. Ήρθε η συζήτηση. Φαντάζομαι ότι δεν ήρθε η συζήτηση. Αν ήθελα να στοχοποιήσω, θα έλεγα άλλα πράγματα. Το προσλαμβάνω ως στοχοποίηση. Σας λέω λοιπόν ότι αν κοιτάξετε αυτό το non-paper, να πείτε τι είναι. Αναφορά σε συγκεκριμένες υποθέσεις τότε και συγκεκριμένη συμπεριφορά και αποτελούσε την αντίληψη του Υπουργείου γι' αυτό, την οποία είχε κάθε δικαίωμα να εκφράσει. Και παρεπιπτόντως, εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης έκανα κρίση στη δικαιοσύνη και επέλεξα κατά την αρχαιότητα σε μεγάλο βαθμό. Εσείς κάνατε, η κυβέρνησή σας κάνει κρίση στη δικαιοσύνη και έχουμε τρελαθεί στις βουτιές. Δεν βλέπω αυτό από τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν το βλέπω. Μια ικανοποίηση για τις επιλογές των Άριο Πάγου. Ικανοποίηση, μου τη λέτε και εμένα. Είπε τίποτα το κόμμα σας εναντίον. Δεν έβγαλε ανακοίνωση την άλλη μέρα το πρωί. Και τι έλεγε, θυμηθείτε. Μα με συγχωρείτε, τη λέξη βουτιά πρώτη φορά την ακούτε. Για όχι, την άκουσα και με τον κύριο Μητσοτάκη την εποχή του κύριου Κόκκινου την άκουσα. Ο κύριος Κόκκινος ήταν πέμπτος ή έκτος παρεπτόντος. Βουτιά ήταν, το θυμάστε καλά τώρα. Παραλείψατε πέντε αντιπροέδρους και επιλέξατε το 16ο αεροπαγίδι. Έχω ακούσει μια ικανοποίηση και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας φέρνετε μέχρι τον 34ο στη σειρά αρχαιότητα σύμβουλο. Τον 34ο. Επιλέξαμε για πρόεδρο τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο. Σας ξαναλέω. Το θυμάστε ή όχι. Σας ξαναλέω. Φέρνετε μεθαύριο αν δεν το ξέρετε. Αλλά πάμε όμως την Ιριάννα. Μην τα κάνουμε έτσι. Θα το πούμε. Εκεί υπάρχει ένα κορίτσι το οποίο είναι στη φυλακή όταν δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εις βάρος της. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ένδικα μέσα και μπορεί να στηθούν. Εσείς διαφωνείτε να ξαναγίνει δίκη. Όχι, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν δουλειά μου να συμφωνήσω. Δεν είναι. Αν θα γίνουν ή θα ξαναγίνουν δίκη. Συγγνώμη, η δικονομία τι λέει. Έχει δικαίωμα δεύτερης κρίσης. Φακέλους δικογραφίας. Κύριε Δένδια, τη δικονομία πέστε. Έχει δικαίωμα δεύτερης κρίσης. Αν θέλετε να τελειώσετε, γιατί εγώ την νομική την τέλειωσα. Αν θυμάμαι καλά, στο ποιό σας το πήρατε. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, μην μου λέτε, ξέρω την δικονομία τώρα. Με στοχοποιείτε προσωπικά. Μου χρεώνετε υποθέσεις προσωπικά. Αυτό που κάνετε είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας. Βεβαίως εκνευρίζομαι. Βεβαίως εκνευρίζομαι. Ένα κορίτσι είναι στη φυλακή με δική σας μεθόδευση. Και με δική σας μεθόδευση. Μας κατηγορείτε για μεθόδευση τώρα. Παρέμβαση ομής στη δικαιοσύνη. Αυτό τότε που λέτε να πάτε να το καταθέσετε στην υποδειχθής από εσάς εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να μου ασκήσετε ποινική δίωξη. Και να είστε μετρημένος όταν μιλάτε εδώ. Μετρημένος να μιλάτε εδώ. Έλα, μπράβο. Δεν τρέπεστε λίγο. Αυτό που σας λέω. Δεν τρέπεστε λίγο. Είστε παντελώς ανυπόλυτος με αυτά που λέτε. Μην διακόπτετε τη συζήτηση. Σας απευθύνω προσωπική ύβρι. Είστε παντελώς ανυπόλυτος. Το μόνο που χάνετε είναι να φυλακίζετε αντιπάλους και αστοχοποιείτε πολιτικούς τίποτα άλλο. Στοχοποιείτε αντιπάλους. Πρώτον το κρατούμενο. Δεύτερον λέτε ψέματα, πρόδειλα ψέματα. Ουδή στοχοποιήσω οποιονδήποτε. Ουδέποτε αναμύθηκα στη δικαιοσύνη. Ουδέ μία υπόθεση γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τους φακέλους και δεν είναι δουλειά μου να τους γνωρίζω. Ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Τι κάνατε τότε. Λοιπόν, αυτό που σας λέω. Ναι. Αυτό που κάνετε είναι για να αποκτήσετε πιστοποιητικά αριστερής νομοφροσύνης να στοχοποιείτε. Να στοχοποιείτε. Το καταλαβαίνετε. Καλώς. Να στοχοποιείτε. Καλώς. Αυτό κάνετε. Και είναι ντροπή σας το κάνετε. Ούτε σας αρμόζει. Το κάνατε. Μόλις τώρα το κάνετε. Αν θέλατε. Το ότι υπενθυμίσαμε και το κάνατε. Το ότι υπενθυμίσαμε κάτι το οποίο στοχοποιήσατε. Το κρύβετε. Στοχοποιήσατε και στοχοποιήσατε. Ότι βάζετε φυλακή ανθρώπου. Το κρύβετε. Ο υπουργός δεν βάζει φυλακή ανθρώπους, κύριε. Υποδεικνύεται. Ούτε υποδεικνύεται. Παρεμβαίνετε πάνω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Τι εννοείται, ότι η δικαιοσύνη δεν έχετε υποδεικνύεται. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε αυτό. Εσείς το λέτε αυτό. Παρενέβηκε πάνω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού λέτε ότι παρενέβη στη δικαιοσύνη, γιατί δεν ασκήσατε οποιοδήποτε ενδικό μέσο εναντίον μου. Τότε. Υποδειχθήσατε. Τώρα που είναι. Τώρα δικάζεται η υπόθεση. Παρά που κάνετε και δικονομικές υποδείξεις. Δεν τρέπεστε λίγο. Διπλωματούχε τη νομική. Όχι. Όχι με συγχωρείτε κύριε. Δεν είμαι διπλωματούχο νομική. Έχω τελειώσει τη σχολή μου σαν Έλληνα φοιτητή. Πολύ ωραία. Καταλάβατε και γνωρίζω την οικοδομία. Την οποία χρειάστηκε να εξασκήσω για να βγάλω το ψωμί μου. Δεν εντάχθηκα σε κανένα κόμμα για να βγάλω το ψωμί μου. Έβγαλα το ψωμί μου στην κοινωνία. Δεν υπήρξα κομματικός εγκάθετος, δεν υπήρξα μισθοδοτούμενος από οποιοδήποτε φορέα. Έβγαλα το ψωμί μου στην κοινωνία με τη δικονομία που έμαθα στο Πανεπιστήμιο. Την οποία εσείς μου υποδεικνύετε. Τόσο λεπτή είναι η ευπρέπειά σας. Η ευπρέπειά μου. Τόσο επιφανειακή είναι η ευγένειά σας. Με στοχοποιείτε προσωπικά. Λυπάμαι είστε για σας αγενείς, και το κόμμα σας. Απρεπείς. Αφήστε το κόμμα μισθό. Είστε αγενείς και απρεπείς. Καλώς. Και με στοχοποιήσατε προσωπικά.
και με στοχοποιήσατε ψευδό και με στοχοποιήσατε υποκριτικά. Ενοχή από την εξωτερική σα. Έχετε πρόβλημα συνείδηση για αυτή τη συμπεριφορά που έχετε στην κατηγορία. Να τα αφήσετε αυτά. Δυστυχώς. Πιστοποιητικά αριστερή νομιμοφροσύνη να πάτε να βρείτε με άλλο τρόπο. Ένα λεπτό. Σα άφησα, επειδή ήταν προσωπικό το θέμα, σα παρακαλώ θερμά. Βεβαίω είναι προσωπικό. Το εξέλαβα. Όταν μου λέει ότι υποδιέτησα τη δικαιοσύνη για να πάει άνθρωπο στη φυλακή, πώ θα το να το εκλάβω. Ω θεσμικό, ω κομματικό, ω πολιτικό. Αυτά να τα αφήσετε. Δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αφορούσε τη γενική συμπεριφορά τότε σε περιπτώσει συλλήψεως. Σα ακούσατε. Να το φέρετε, το διαβάσετε εδώ. Το καταλάβαμε. Τελεία. Τώρα πάμε, επειδή κάναμε μία συζήτηση. Κύριε Δεργιά, δεν τη παρούσε να πούμε για τη δικαιοσύνη. Εντάξει, απαντήσατε. Ας το κλείσουμε. Γιατί έχουμε θέματα. Συγγνώμη. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά η συμπεριφορά του κύριου Φίλη υπήρξε απαιτητή. Εντάξει, τα είπατε. Και εσείς τα είπατε, κύριε Φίλη. Και εσείς τα είπατε. Δεν γνωρίζω κάτι. Μα τώρα τελείωσε. Για τη δικαιοσύνη. Εγώ να σα πω κάτι. Συγγνώμη για κάτι που κάνατε. Για το οποίο εξεγείρεστε. Για το οποίο εξεγείρεστε. Και διαλύει τη συζήτηση. Και διαλύει τη συζήτηση. Επιμένετε. Το Πανελλήνιο είστε εσείς προφανώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα. Ω προς την έκταση μπορεί να είστε το Πανελλήνιο. Εδώ φωνάζουν, μου λένε να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για τις εκλογές. Επιμένει η αξιωματική αντιπολίτευση για εκλογές.